χθες τα σωματεία, τα προεδρία των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, ενεργεία και αναποστατεία, μαζευτήκαμε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να δούμε τις επόμενες κινήσεις μας. Ούτε από τη ΔΕΘ αυτά που μας είπε ο κ. Πρωθυπουργός μας ικανοποιούν, τα 40 cents αύξηση στην ώρα. Εμείς διεκδικούμε το επικίνδυνο, ο χαρακτηρισμός του πατήματος ως επικίνδυνο, προς τιμή των συναδέλφων μας που έχουμε χάσει εν ώρα καθήκοντος, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, και καθώς επίσης διεκδικούμε και θεωρούμε μάλλον κοροϊδία το κομμάτι της αύξησης των 40 cents την ώρα που έχει δοθεί στην νυχτερινή απασχόληση. Αφορά 20%, που σημαίνει περίπου είναι καθαρά 33 cents την ώρα, που σημαίνει ότι στο 8ωρο είναι περίπου ένας καφές. Αυτή είναι η αύξηση που έχει δοθεί, η οποία θεωρούμε, αν μη τι άλλο, ότι είναι κοροϊδία. Δεν το συζητάμε αυτό, και επίσης είναι μια αύξηση που δεν αφορά όλο το προσωπικό, επαναλαμβάνω, δεν αφορά διοικητές, δεν αφορά υποδιοικητές, δεν αφορά προϊσταμένους γραφείων, παρά μόνο οι συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι σαφώς κάνουν τα νυχτερινά. Και οι τέσσερις νομούς, τα προεδρία των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων εν ενεργεία και αναποστατεία, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κλιμάκωση των ενεργειών μας και των διαμαρτυριών μας. Εξετάζεται ποια θα είναι αυτή. Επειδή εγώ είμαι λιμενικός, υπηρετώ στα πλωτά, αλλά δεν θα αναφερθώ μόνο στο προσωπικό επίπεδο. Θα αναφερθώ για όλους τους συναδέλφους εκείνους και για ποιο λόγο ζητάμε το επικίνδυνο. Τα πλωτά του λιμενικού σώματος αποτελούν την πρώτη γραμμή. Αποτελούν την αιχμή του δόρατος. Φυλάμε θερμοπύλες 24 ώρες 24ωρο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Στο κομμάτι της έρευνας διάσωσης, στο κομμάτι της αποτροπής, της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων. Επιχειρούμε διαρκώς στο θαλάσσιο πεδίο. Έχουμε χάσει πολλούς συναδέλφους μας, είτε από πάνω στο καθήκον. Η δουλειά μας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, διότι επιχειρούμε με όλες τις καιρικές συνθήκες. Καλούμαστε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές με όλες τις καιρικές συνθήκες. Επαναλαμβάνω, και αυτό αφορά και την αλλαγή πλέον που υπάρχει στο κομμάτι του μεταναστευτικού, που πλέον έχουν αποθρασινθεί οι διακινητές. Προσφάτως στη Ρόδο πέρασε ένα ταχύπλο πάνω από ένα φουσκωτό σκάφος δικό μας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ευτυχώς του συναδέλφου ελαφρά. Θα μπορούσε όμως να έχει αποβεί μοιραία, διότι πέρασε το φουσκωτό πάνω από το δικό μας σκάφος. Διαρκώς, επειδή είχε μεταβληθεί το κομμάτι της διακίνησης των παράτυπων μεταναστών, ιδιαίτερα στο Ανατολικό Αιγαίο, οι διακινητές, για να προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους, είναι αδίστακτοι στη θέα των πλωτών του λιμενικού. Πολλές φορές στρέφονται κατά πάνω τους, με αποτέλεσμα και τα σκάφη και τα πληρώματα των σκαφών να κινδυνεύουν. Εάν λοιπόν αυτό το επάγγελμα δεν είναι επικίνδυνο, τότε ποιο είναι? Περιμένουμε λοιπόν από την πολιτεία να αναγνωρίσει επιτέλους το επικίνδυνο. Και να μην ξεχνάμε επίσης και τους νέους αστυνομικούς και πυροσβέστες, πώς συχάνονται κάθε χρόνο στο πεδίο της μάχης.